ξύλο παντού στον ημιτελικό της ντροπής. Οπαδοί επιτίθενται σε ποδοσφαιριστές στη φυσούνα των αποδυτηρίων. Άγριες συμπλοκές παικτών με security μπροστά στα μάτια αστυνομικών. Ποδοσφαιριστές εκτός εαυτού με την ένταση να χτυπάει κόκκινο. Στο σκηνικό της ντροπής και διεθνείς παίκτες. Γιάννης Μανιάτης και Κώστας Κατσουράνης έχουν θερμό επεισόδιο. Αιτία το fair play. Δεν το τήρησε ο αρχηγός του Ολυμπιακού, λένε στον ΠΑΟΚ. Απειλείται γενική σύραξη καθώς όλοι έχουν μπει στο χορτάρι. Οι δύο παίκτες αποβάλλονται με κόκκινη κάρτα. Ο ημιτελικός είχε πάρει φωτιά πριν καν γίνει η σέντρα. Το γήπεδο μοιάζει να φλέγεται από εκατοντάδες καπνογόνα που έχουν κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Y que no me siento mal. Prefiero la salud de mis jugadores y la mía propia y de la gente que venimos de Olympiacos. Ya tienen su final, es lo que querían. Ahí la tienen. Και ενώ οι φωτοβολίδες προξένησαν ζημιές στον πάγκο του Ολυμπιακού, ένας 36χρονος που αργότερα συνελήφθη έριξε στα καθίσματα ψάρια. Η σέντρα καθυστέρησε για μια ώρα και ένα τέταρτο. Και όταν το μάτς άρχισε, ο Σαλίνο έπεσε θύμα ρατσιστικής επίθεσης με μια μπανάνα που εκνευρισμένος επέστρεψε στους θεατές. Αρκετή ώρα πριν την έναρξη του μάτς, θερμόαιμοι συγκρούστηκαν με αστυνομικές δυνάμεις. Πετροπόλεμος και δακρυγόνα μετέτρεψαν τον περιβάλλοντα χώρο της Τούμπας σε πεδίο μάχης. Εικόνες ντροπής που κάνουν το γύρο του κόσμου εκθέτοντας τη χώρα μας, με τον Δημήτρη Σαλπικίδη να είναι ο μόνος από τον ΠΑΟΚ που καταδίκασε τα έκτροπα. Το ζήσαμε κι αυτό. Νομίζω ότι θα γελάει η Ευρώπη μαζί μας. Και είναι σημάδια για τα οποία αφήνουν βήματα πίσω το ελληνικό ποδόσφαιρο, θα πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά. Στο τρίτο ημίχρονο του ντροπιαστικού μάτς, τα ξημερώματα, άγνωστοι επιχείρησαν να βάλουν φωτιά στην καφετέρια του ποδοσφαιριστή Γιώργου Τζαβέλα στον Βύρονα. Το προσωπικό και η μητέρα του παίκτη γλίτωσαν τα χειρότερα, καθώς υπήρξαν μόνο υλικές ζημιές. Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε σκληρή ανακοίνωση για όσα συνέβησαν στην Τούμπα, τονίζοντας ότι έπεσαν οι μάσκες όλων αυτών που υποτίθεται ότι θέλουν να εξηγιάνουν το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο πρόεδρος της ΠΑΕ, Βαγγέλης Μαρινάκης, υποδέχθηκε την ομάδα στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος και αφού στήριξε τους παίκτες, μίλησε για ζούγκλα. Relax now. Forget everything. This year was a successful year and no one can expect from you to be better in conditions like a jungle. Because that was not the football field, it was a jungle. Ο μεγαλομέτωχος του ΠΑΟΚ, Ιβάν Σαββίδη, στάθηκε περισσότερο στην κόντρα Μανιάτη Κατσουράνη παρά στα έκτροπα. Πλέον ο ΠΑΟΚ απειλείται με βαριά τιμωρία που φτάνει μέχρι και την αφαίρεση βαθμών. Θέση για τα επεισόδια πήρε και ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού, Γιάννης Αλαφούζος, σε συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό Μετρόπολης, τονίζοντας ότι ήταν αναπόφευκτα έπειτα από τη συμπεριφορά του Ολυμπιακού στον ΠΑΟΚ στην Αθήνα και θύμισε τι είχε γίνει με τον Παναθηναϊκό στη Ριζούπολη αλλά και στο Καραϊσκάκι στο ντέρμπι του 2011.